Στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά φαινόμενα είναι η άφηση της παιδικής πορνογραφίας. Με παράλληλη παράμετρο, τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, που αποτελεί την πλέον ανήθικη παραβίαση της προσωπικότητας ανεξαρτήτου ηλικίας και κοινωνικού επίπεδου. Την εποχή της αθωότητας, της ανάπτυξης και της προσωπικότητας ενός παιδιού, η αθέλητη και καταναγκαστική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες που θα επηρεάσουν τη μετέπειτα πορεία του παιδιού στην εφηβεία και ενηλικίωσή του. Έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Σύγχυση για την έννοια του έρωτα. Αμφιβολία για τις ανθρώπινες σχέσεις. Εσωστρέφεια. Αυτοκαταστροφή. Καμία όρεξη για δραστηριότητα. Καμία όρεξη για ζωή που επιδρά και στο άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον. Έρευνες στη χώρα μας δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών γίνονται θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία. Τι σημαίνει για τη ζωή των παιδιών μια τέτοια εμπειρία? Αρχικά μια συσσόρευση τρομακτικών συναισθημάτων, πόνου και οργής, αλλά και ενοχής. Άραγε αξίζω το θαυμασμό, αξίζω το σεβασμό. Ακραίες συμπεριφορές προκειμένου να ξεχάσουν. Ένα βαθύ τραύμα που δύσκολα θα κλείσει. Η ζωή δεν θα είναι ίδια ποτέ ξανά. Δεν θα ξαναεμπιστευτούν κανένα ξανά. Οι άνθρωποι τους πρόδωσαν. Τα παιδιά μας είναι τα άνθη μας. Είναι η ίδια η ζωή μας. Το μέλλον, η εξέλιξη και η δυναμική της. Αλλά και η δύναμη του ονείρου που θα μπορέσει να μας ταξιδέψει σε προορισμούς ελπίδας, οράματος, αισιοδοξίας, φιλόδοξων στόχων, ιδεών και επινοήσεων. Ως Δήμος Περιστερίου ερχόμαστε να καταθέσουμε την ισχυρή μας πίστη στην απαραβίαστη αρχή της παρουσίασης και της θωράκισης του παιδιού, ανοίγοντας ορθάνυχτα την αγκαλιά μας και κλείνοντάς το τρυφερά μέσα της. Για ορισμένα εγκλήματα, αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει κρίση, τιμωρία, ούτε αφορισμός. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η ίδια η πράξη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και η αμυδρότερη σκέψη που τυχόν θα περιέθαλπε και θα την καλλιεργούσε. Ο Δήμος Περιστερίου, η Βουλή των Ελλήνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώνουμε τις δυνάμεις μας κατά της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω του εκπαιδευτικού επιμορφωτικού DVD με τίτλο «Το μυστικό της νίκης». Η συλλογική αλληλεγγύη με επικεφαλίδα «Το παιδί» αποκτά σάρκα και οστά μέσα από αυτή τη δράση ανθρωπισμού και αγάπης. Τα παιδιά όλου του κόσμου είναι τα αγκία της καρδιάς μας. Είναι το αίμα που κυκλοφορεί μέσα μας. Τα παιδιά χαράζουν τα νέα σύνορα αγάπης. Και ο Δήμος Περιστερίου σε τέτοιες πρωτοβουλίες θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να σταθούμε δίπλα σε ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε κάθε Ελληνίδα.